εκείνη τη μέρα κανένας δεν γιόρταζε. Οι εκκλησίες της 9 ενορίας της Αμοχώστου του δεν πλημμύριζαν από κόσμο, οι Αμοχωστιανοί δεν μπορούσαν να γιορτάσουν την κοίμηση της Θεοτόκου και στη συνέχεια τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν στις χρυσές αμμουδιές της Αμοχώστου. Ήταν 15 Αυγούστου του 1974. Ήταν η μέρα που όλες αυτές οι υπέροχες εικόνες του πρόσφατου τότε παρελθόντος έδωσαν τη θέση του στην απόγνωση. Τα τουρκικά χερσαία στρατεύματα έμπαιναν στην πόλη τέτοια μέρα στις 5 και 30 το απόγευμα για να ενωθούν με τα στρατεύματα του τουρκοκυπριακού θύλακα της πόλης. Στην έξοδο της πόλης προς την πλευρά της Ζερίνιας, χιλιάδες πολίτες περπατούν για χιλιόμετρα πριν τους βοηθήσει κάποιος να απομακρυνθούν. When we heard the tanks, we left immediately. And came here. Yeah. What did you leave behind in the village? We left everything, our house, our property, everything. We didn't take anything with us. Ο καθένας έπαιρνε μαζί του ό,τι μπορούσε, λίγα ρούχα, λίγο φαγητό και έφευγε από το Βαρόσι. We prepared to be dead than to live under the Turkish authority. Όλοι έψαχναν για ένα ασφαλές μέρος μέχρι να καταλαγιάσει το κακό και μετά να επιστρέψουν όπως έλεγα, μόνο αν θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι. Would you go back while the Turkish people control that area? No. No one wants to go there. Πίσω στην Αμόχωστο, οι Τουρκοκύπροι έδιναν την ίδια ώρα κλάδο ελέα στα τουρκικά στρατεύματα. Πέρασαν 48 χρόνια και κανένας νόμιμος κάτοικος δεν επέστρεψε παρά τις διπλωματικές και πολιτικές υποσχέσεις που λάβαναν από εκείνη και όλα στη μέρα, την ώρα που ο τουρκικός Ατύλας φράγιζε την πόλη. The Greeks have already said they think they're going to get their section of the city back. But that's an unrealistic dream. Το Βαρόσι μπήκε στον αναπνευστήρα εκείνο το 15 Αύγουστο για να μετατραπεί στη συνέχεια σε ένα διπλωματικό όπλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τελικά όμως το Βαρόσι δεν βγήκε ποτέ από τον αναπνευστήρα παρά μόνο όταν ήταν πλέον κλινικά νεκρό στα χέρια των τουρκικών στρατευμάτων, μετατρεπόμενο σε πόλη φάντασμα σε μία από τις ομορφότερες παραλιακές περιοχές της Μεσογείου. The Greek Cypriot town of Famagusta used to be one of the most popular resorts in the Mediterranean. Now it's a ghost town.